Ως του Κυρίου μαθητής, ανεδεξοδίκε το Ευαγγέλιον, ως μάρτης έχεις το απαρατρεπτόν, την παρησίαν ως αδελφό Θεό. Το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, οικέτευε Χριστόν τον Θεόν, σώθηνε τας ψυχάς ημών. Ο του Πατρός μόνο Θεός Λόγος, επιδημήσας προς ημάς των εσχάτων, των ημέρων Ιάκωβε θεσπέσιε, πρώτον σε ανέβηξε τον Ιεροσολύμον, ποιμένα και διδάσκαλον και πιστών οικονόμων, των μυστηρίων των πνευματικών, όθεν σε πάντες τιμώμεν Απόστολες. Τη 23η του μηνός Οκτωβρίου, Ιακώβου Αποστόλου του Αδελφοθέου, Ιγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μακαρίου Οσίου του Ρωμαίου, Νικηφόρου Οσίου, Πετρονίου Οσίου, Μαθητού Παχωμίου του Μεγάλου, Ανακομιδή των Λειψάνων της Αγίας Ανησίας εν Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος, ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν ένας από τους ιούς του Ιωσήφ του Μνήστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πρώτο του γάμο, από την γυναίκα η οποία είχε πεθάνει. Γι' αυτό και ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Έγινε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ο Ιάκωβος λοιπόν ποίημανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη, με γενναία στοργή και στερεότητα στην πίστη. Αυτό όμως εξέγειρε την μοχθηρία και την κακουργία των Ιουδαίων. Αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν πάνω στο πτερίγιο, ψηλά στο ναό, και ενώ ακόμη ήταν ζωντανός, τον χτύπησαν με ένα ρόπαλο στην κεφαλή και έπεσε κάτω και ξεψύχησε. Έργο του Αποστόλου Ιακώβου είναι και η καθολική επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, στην οποία ιδού τι μας συμβουλεύει σχετικά με το πώς πρέπει να μεταχειριζόμαστε τον Λόγο του Θεού. «Γίνεστε ποιητέ λόγου και μη μόνον ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς», δηλαδή να γίνεστε εκτελεστές και τηρητές του Λόγου του Θεού και όχι μόνο ακροατές. Να μην ξεγελάτε τον εαυτό σας με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνο να ακούει κανείς τον Λόγο του Θεού. Η μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου επαναλαμβάνεται και την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, μαζί με τη μνήμη του Δαβίδ του Βασιλέως και του Ιωσήφ του Μνήστορος.